Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πινκ-πονκ ανακοινώσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ είχαμε χτες, λίγες ώρες πριν συνεχιστεί στο ειδικό δικαστήριο σήμερα στις 10 το πρωί, η κατάθεση Καμάρα. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αν ο κ. Καμάρας απεκάλυπτε ότι τα 650.000 μάρκα του κ. Λούβαρ είναι μίζες για τα μοιράζ, τότε η Βουλή θα παρέπεπτε τον κ. Ανδρέα Παπανδρέα σε δίκη και για την αγορά του αιώνα. Αλλά συνεχίζει η ανακοίνωση Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο κ. Λούβαρης, όταν είχε γίνει προφανές ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου θα παραπεμπόταν και για τα νοσήλια, γιατί δεν έσπευσε να πει ότι αγόρασε για την κόρη του ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο. Από την πλευρά του, το Πασόκ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προδίδει τον πανικό της και με τα ερωτήματά της δίδει νέες αποδείξεις της ενοχής της. Απατάται η ηγεσία της, αναφέρει η ανακοίνωση του Πασόκ, αν νομίζει ότι δηλώνοντας σήμερα άγνοια θα αποσύσει τις ευθύνες της για την αποδεδειγμένη πλέον εξαπάτηση Βουλής και λαού. Το ερώτημα συνεχίζει η ανακοίνωση του Πασόκ, δεν είναι αν ήξεραν, αλλά πόσοι ήξεραν. Δηλώσεις όμως είχαμε και από την πλευρά του συνασπισμού. Σε αδιοφωνική συνέντευξη, ο βουλευτής του συνασπισμού, Μίμης Ανδρουλάκης, είπε ότι οι αποκαλύψεις Καμάρα κρατήθηκαν έξω από τη δικογραφία μέχρι πριν από ένα μήνα, με παρέμβαση της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και η γραμματέας του ΚΚΕ, η κυρία Λέκα Παπαρίγα, είπε ότι η δίκη πρέπει να συνεχιστεί για να λάμψει όλη η αλήθεια και ότι η πρόθεση του συνασπισμού είναι να μην αποσύρει τους κατηγόρους του. Την ευχή να συναντηθεί σύντομα με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής διακήρυξης με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Bush δήλωσε ότι αισθάνομαι πολύ άνετα και ικανοποιημένος με τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ και τρέφω μεγάλη εκτίμηση για τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην ελληνική βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, είπε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αισθάνεται μεγάλη περηφάνεια για το ρόλο της χώρας στην προστασία της ένομης τάξης. Να περάσουμε τώρα στη μάχη της ασφάλτου. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής των Αθηναίων, μέχρι αυτή την ώρα έχουμε ένα νεκρό από τροχαίο δυστύχημα. Το βαρύ φόρο αίματος τον πληρώσαμε κατά την έξοδο, όπου σε 100 τροχαία δυστυχήματα σκοτώθηκαν 13 άτομα και τραυματίστηκαν 173. Η κίνηση στα δύο εθνικά δίκτυα είναι μεγάλη, αλλά τα αυτοκίνητα κινούνται χωρίς προβλήματα. Από τα διόδια σχηματαρίου, μέχρι αυτή την ώρα είχαν περάσει 12.000 αυτοκίνητα, ενώ από τον ισθμό της Κορίνθου 28.000 αυτοκίνητα. Γιορτάστηκε χθες ολόκληρη τη χώρα η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Στην Αθήνα, κάτω από έναν ανοιξιάτικο ήλιο, έγινε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Λίγο πριν, στη Μητρόπολη των Αθηνών, είχε τελεστεί καθιερωμένη δεξιολογία. Περισσότερα από τον ρεπόρτερ του Μέγκα, Γιώργο Σαραντάκο. Παράλληλα, παραξέρετε. Απέδειξε ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να έχει το αίσθημα της σιγουριάς και της υπερηφάνειας για τις ένοπλες δυνάμεις. Ήταν ιδιαίτερα λαμπρή, μας γέμισε ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση. Εκεχηρία τέλος από σήμερα το πρωί στη διαμάχη κυβέρνησης και απεργών της ΕΑΣ και όπως είναι φυσικό θα συνεχιστεί ο Γολγοθάς των Αθηναίων. Οι οδηγοί της ΕΑΣ θα τραβήξουν σήμερα χειρόφρενο από τις 5 έως 8.30 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Και ενώ οι απεργίες συνεχίζονται, η κυβέρνηση επανήλθε χθες στο θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΕΑΣ. Ξεκαθάρισε και πάλι ότι εμένει στην απόφασή της, αλλά ταυτόχρονα έκανε έκκληση για διάλογο στενά αρθεί το αδιέξοδο. Η ημέρα των πρώτων ελεύθερων εκλογών στην Αλβανία πλησιάζει, αλλά η χρήση βίας από τις αρχές εναντίον των χιλιάδων Αλβανών που προσπαθούν να διαφύγουν στο εξωτερικό εντείνεται. Αστυνομικοί και στρατιώτες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες τουλάχιστον 5 Αλβανούς στο Δυράχιο. Αυτό δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες που μάλιστα καταγγέλουν ότι ο ένας από τους τραυματίες πέθανε αργότερα σε νοσοκομείο της πόλης. Το Ιουγκοσλαβικό πρακτορείο Τανγιούγκ ανεβάζει τους τραυματίες σε 10. Στο Δυράχιο σκληρές οδομαχίες έγιναν στο κέντρο της πόλης και πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Στην πόλη αυτή συγκεντρώνονται τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες Αλβανοί, καθώς επίμονες φήμες λένε ότι στο λιμάνι θα φτάσουν αμερικανικά πλοία με τρόφιμα. Με το σύνθημα «Κολ παρετήσου», 80.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα σε κεντρική πλατεία της Λειψίας. Αλλά ο γερμανός καγκελάριος Χέλμουντ Κολ από τη Βόνη απέκλεισε την περίπτωση να διαξαχθούν νέες εκλογές. Στην πόλη της άλλοτε Ανατολικής Γερμανίας, από όπου ξεκίνησαν οι μεγάλες διαδηλώσεις που οδήγησαν τελικά στην ανατροπή των κομμουνιστών, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες για να διαμαρτυρηθούν και πάλι. Τη φορά αυτή για την πολιτική του ανθρώπου που ένωσε τις δύο Γερμανίες. Απελπισμένοι με την ανεργία και τον βραδύ ρυθμό ανάπτυξης της παλαιάς Ανατολικής Γερμανίας, οι διαδηλωτές κάλεσαν τον Χέλμουντ Κολ να παραιτηθεί. Καλύτερα χωρίς τον Κολ παρά χωρίς δουλειά. Εκλογές εδώ και τώρα. Ήταν ένα από τα συνθήματα που κυριαρχούσαν στην χθεσινή μαζική διαδήλωση. Στη Σοβιετική Πρωτεύουσα, οι αρχές απαγόρεψαν απόψε όλες τις συγκεντρώσεις για τις διαδηλώσεις για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Οι ανατιμήσεις που έχουν αναγγελθεί από τις αρχές Απριλίου αναμένεται να προκαλέσουν πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γκορμπατσόφ. Νέες αιματηρές ταραχές συντάραξαν τη δημοκρατία της Γεωργίας και η απεργία στα περισσότερα ανθρακοριχεία της χώρας συνεχίζεται με ανυπολόγιστο κόστος για τη σοβιετική οικονομία.
250 εκατομμύρια ρούβλια, δήλωσε ο Μιχαήλ Σαντόφ, υπουργός αρμόδιος για τα ανθρακοριχεία, ότι έχει κοστίσει μέχρι τώρα στη σοβιετική οικονομία η παρατηνόμενη απεργία των ανθρακορίχων. Το αδιέξοδο όμως στις συνομιλίες της σοβιετικής κυβέρνησης και των εργατών παραμένει. Ο σοβιετικός πρωθυπουργός Βαλεντίν Παυλόφ κάλεσε τους απεργούς να επιστρέψουν στην εργασία τους, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει, όπως είπε, να παραλύσει ολόκληρη η οικονομία της χώρας. Εκτός όμως από τα οικονομικά, καυτά είναι και τα εθνικιστικά προβλήματα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν στη Δημοκρατία της Γεωργίας σε νέες συμπλοκές που ξέσπασαν ανάμεσα σε Γεωργιανούς και σε Σοβιετικούς στρατιώτες στην ταραγμένη περιοχή της Οσετίας, που πέρυσι κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γεωργία. Να περάσουμε τώρα στην καλλιτεχνική είδηση της ημέρας. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έδωσε απόψε την πρώτη της συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Πρωθυπουργού, εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και πλήθους φίλων της μουσικής. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Κορίνας Θεοδωρακάκη. Κατάμεστη ήταν απόψε η μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής από φίλους της μουσικής που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την πρώτη συναυλία της Κρατικής μας Ορχήστρας στο νέο Ναό της Τέχνης. Την πανηγυρική αυτή συναυλία παρακολούθησαν ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αρχηγοί κομμάτων, η κυρία Αλέκα Παπαρίγα, ο κύριος Λεωνίδας Κύρκος, υπουργοί, βουλευτές, διοικητές τραπεζών, ανώτατη δικαστική και εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου. Η Κρατική Ορχήστρα, συνοδευόμενη από τη Φιλαρμονική Χοροδία της Σλοβακίας, ερμήνευσε έργα Ευαγγελάτου, Ρωσίνη και Μπερλιόζ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Αλέξανδρου Σιμεωνίδη. Διάλειμμα της συναυλίας, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε για το Μέγαρο Μουσικής. Την ώρα πρέπει να επισημάνω ότι το Μέγαρο αυτό το οφείλουμε σε πρωτοβουλία φωτισμένων μεγάλων Ελλήνων. Ήταν όνειρο γενεών που υλοποιήθηκε σήμερα. Θα ήθελα αυτή την ώρα να σημειώσω την Αλεξάνδρα Τριάντη, το Λάμπρο Εφταξία, που δυστυχώς δεν είναι παρόν, και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο με τον πρόεδρό του Χρήστο Λαμπράκη. Αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν μια πολύ σημαντική υπηρεσία στον τόπο. Αποτρόπαιο έγκλημα στην Οδό Φιλής. Χθες το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο διαμέρισμά του ο Σπύρος Ιακώβου, 65 χρόνων, ξενοδοχείο υπάλληλος. Τον βρήκε ο εργοδότης του που τον αναζήτησε γιατί δεν είχε εμφανιστεί στη δουλειά του μετά την τρίμερη άδεια που είχε πάρει. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Τσαγκαράκη. Έφερε 19 μαχαιριές, σκυλιά και θώρακα. Προστία και οπισθία επιφάνεια, θώρακος. Το είχαν μεταφέρει προς τα μέρος, προς τα μέσα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για περί εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με το προϊστάμενο του Ζήματος Ανθρωποκτονίων της Ισπανίας, Σωτήρη Ιδιόπουλο, ο δράστης έψαξε το διαμέρισμα και τις τσέπες του νεκρού πριν φύγει. Το τελευταίο πρόσωπο που είδε ζωντανό τον Ιακώβου ήταν η γειτόνισσά του Μαρία Παπαδοπούλου, που τον είδε να βγαίνει από το σπίτι του το απόγευμα του Σαββάτου με έναν άνδρα ο οποίος του ζητούσε χρήματα. Φορούσε μπουρκίνι παντελόνι, ψηλό, και ένα σακάκι μπουρκίνι, φαίνεται, ναι. Πιστεύοντας ότι το αυτοκίνητό του θα είναι ασφαλές έξω από το θεωρητικά καλά φρουρούμενο σπίτι του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Γιάννη Βασιλιάδη, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Ανδριανόπουλος πάρκαρε το τζιπ του και αναχώρησε για τη Βιέννη. Όμως κάποιοι διαρρήκτες είχαν αντίθετη άποψη. Χτες τη νύχτα έσπασαν το τζάμι του τζιπ, πήραν ένα ραδιοκασετόφωνο και μία φορητή τηλεόραση και εξαφανίστηκαν χωρίς κανείς να τους αντιληφθεί. Η διάρρηξη έγινε στην οδό Γενναδίου 6, όπου καθημερινά υπάρχουν δύο αστυνομικοί που φρουρούν το σπίτι του κ. Βασιλιάδη. Ο αξιωματικός υπηρεσίας του ΚΔ αστυνομικού τμήματος δήλωσε στο Μέγκα ότι το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε φρουρά κάτω από το σπίτι του Υπουργού με εντολή του ιδίου του κ. Βασιλιάδη, ο οποίος βρισκόταν στην Πάτρα. Για σήμερα Τρίτη, η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 7 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες συννεφιές που τις βραδινές ώρες θα πυκνώσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το επόμενο μας δελτίο είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.